Είδες. Ναι, το είδα, δεν πειράζει, άσο. Γεια σας και πάλι, φίλοι μου. Πάμε σήμερα να ζήσουμε μια ξεχωριστή περιπέτεια που θα σας μεταφέρουμε μέσα από ένα σύμπλεγμα σπηλαίων σε πολύ γνωστό τουριστικό προορισμό που αρκετοί από εσάς θα καταλάβουν από τα πλάνα για ποιον πρόκειται, αλλά θα προτιμήσω να μην αναφέρω πού ακριβώς είναι και θα ήθελα να μην επιχειρήσετε κι εσείς το ίδιο όπως εμείς. Στον προορισμό αυτόν έρχονται πολλοί τουρίστες όλο τον χρόνο, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν το σύμπλεγμα σπηλαίων όπου και έχουν γίνει αρχαιολογικές ανασκαφές, όπως θα καταλάβετε και από τα πλάνα που θα σας δείξουμε. Φτάνοντας λοιπόν στον προορισμό μας και μετά από αρκετό περπάτημα για ανέβασμα σε απόκρινα σκαλοπάτια, κάνοντας μικρές στάσεις για να απολαύσουμε την υπέροχη θέα από ψηλά, συναντάμε την κύρια είσοδο του συμπλέγματος, όπου και κάναμε ένα διάλειμμα για να απολαύσουμε το απόκοσμο και μαγευτικό τοπίο που θα σας αφήσω για λίγο να απολαύσετε στα παρακάτω πλάνα. Να σου επιθυμίσω στο σημείο αυτό πως αν σου αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού να κάνεις like και subscribe για να μας βοηθήσεις να το ανεβάσουμε και να μπεις αυτομάτως στην κλήρωση για το πρώτο κινητό που θα γίνει μόλις συμπληρώσουμε τους 1000 συνδρομητές. Να σας αναφέρω λοιπόν ότι χρειάστηκε 2 μέρες για να πάω σε αυτό το σπήλαιο, μιας και έκανα το λάθος την πρώτη μέρα να πάω μόνος μου. Αφού λοιπόν ξεκουράστηκα και απόλαυσα το τοπίο και τράβηξα τα πλάνα που μόλις είδαμε, αποφάσισα να μπω μέσα και να δω τι με περιμένει και τι μπορεί να χρειαστώ, να κάνω μια έρευνα, εάν θα μπορέσω να συνεχίζω ή αν θα πρέπει να κάνω πίσω και να μην ρισκάρω και να φέρω βοήθεια. Και όπως φάνηκε, είχα δίκιο, έπρεπε να κάνω πίσω και να μην ρισκάρω, μιας και τα σκαλοπάτια που κατεβαίνανε μέσα στο σύμπλεγμα των σπηλαίων αυτών είχαν σαπίσει από την υγρασία, ποιος ξέρει πόσο καιρό μπορεί να ήταν εκεί πέρα. Οπότε έπρεπε να φέρω εξοπλισμό κατάλληλο και άτομα μαζί μου για να μπορέσω να πάω παραπέρα. Έχεις σκαλοπάτια μέσα, και συνεχίζει. Όπως ζαλίστηκα τώρα. Ναι, θέλει φως, φίλε. Θέλει πολύ φως. Δεν έχουμε χρόνο πολύ. Βάλτε να.
Άνοιξε τη σκάλα και ρίξτε την. Παίξτε λίγο. Φεύγω. Αυτά μην τα βασίζεσαι πολύ τα ξύλινα. Δεν θα τα βασιστώ, θα προσπαθήσω να μην τα βασιστώ καθόλου. Αυτό. Και άμα θέλω μπορεί να ακυρώσω και το ένα, α, όχι, άστο. Άμα θέλω να ακυρώσω. Γιατί θα φάει η ώρα. Το σκηνή γιατί το έβγαλες. Για να το δέσω πάνω, γιατί το κάτω δεν είναι. Ναι, έχει λογική. Για ποιο λόγο το έχουμε κάνει, πάνω το είχαμε κάνει. Όχι, τι ήταν δεσμό. Ωραία, πάω το δεσμό. Τι, δώσ' το μου. Το θέμα είναι, πάνω βάλω το δεσμό. Έλα. Θα βγω σαν καλά για να βέβαια αυτή. Από την επίσκεψή μας δεν έλειψαν και τα πρόπτα, ναι, και τα παραλίγο ατυχήματα. Έλα. Γι' αυτό πάντα λέω να μην πηγαίνετε ποτέ μόνοι σας σε τέτοια μέρη. Πάντα με παρέα και πάντα με προσοχή και κατάλληλο εξοπλισμό όπως εγώ. Ναι, το είδες. Ναι, το είδα, δεν πειράζει, άστο. Ναι, το είδα, δεν πειράζει, άστο. Συνέχισε. Πάντα στο άσπρο πάνω, ωραίος. Ωραίο πλάνο πάνω. Τα πόδια σου συνέχεια να κοιτάς. Στην περιοχή βρίσκεται ένα μεγάλο σύμπλεγμα 17 περίπου σπηλαίων, τα οποία σχηματίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια, όταν η στάθμη των υδάτων ήταν στο επίπεδο των εισόδων των σπηλαίων, πριν ακόμα σχηματιστεί η Πεδιάβα. Συστηματικές ανασκαφές και εξερευνήσεις των σπηλαίων έφεραν στο φως αρκετές ενδείξεις για την παρουσία του πρωτόγονου ανθρώπου στην περιοχή από εργαλεία, μυτερές αιχμές από πέτρα για τα βέλη, καθώς και άλλα αντικείμενα που μαρτυρούν πως οι χώροι των σπηλαίων χρησιμοποιούνταν από την νεολιθική ή και παλαιολιθική ακόμα εποχή. Άλλα σημαντικά ευρήματα της περιοχής είναι το απολιθωμένο τμήμα κρανίου, καφέ αρκούδας ηλικίας περίπου 10.000 ετών και οστά λεοπάρδαρης, λονταριού, ελαφιού κτλ. Και μετά το φύγουμε. Εκεί έχει τρύπα, βρες. Κάτσε να σε τραβάω σε ένα. Τι γράφει και είναι το ταμπελάκι. Δεν φαίνεται κάπου. Κάτι βρήκαν εδώ όμως. Και έχουν επίσης χαιρετούς από ζώα, αν είναι κάποιος. Ο οξυγόνος έχει φουλ πατώσει, είναι πολύ καλά. Έτσι λέμε μέχρι να λιποθυμίσουμε, λέει. Με τα μάτια μου. Περί τα 15 σπήλαια και έγκυλα έχουν καταγραφεί και ερευνηθεί από το 1990 μέχρι σήμερα. Από αυτά τα σπήλαια, το βάραθρο έχει αναδειχθεί τουριστικά και είναι επισκέψιμο. Η αρκουδοσπηλιά έχει παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Το σπήλαιο των ανταρτών έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ενώ τα υπόλοιπα παρουσιάζουν ποικίλο αλλά μικρότερο ενδιαφέρον. Το σπηλαιοπάρκο αποτελεί μια ιδιαίτερη περιοχή με έντονο ενδιαφέρον όσον αφορά τη γεωλογία, την παλαιοντολογία και την αρχαιολογία. Mm-hmm.
Τι να κάνω. Σαν να βλέπω δόντια από κάτι. Ωχ, κρύπα. Μεγάλη. Προφανώς είναι αυτή που βγαίνει από την άλλη μεριά. Συνεχίζει να κατέβω να δω και να με ζει. Εξερευνώντας και ένα υπόγειο κομμάτι από μια τρύπα που βρήκαμε στο έδαφος, παρατηρήσαμε πως τελικά το υπέδαφος ήταν ηφαιστειογενές, όπως και πολλά από τα βουνά της Ελλάδας, τα οποία γενικότερα είναι ηφαιστειογενή. Και όντως παίζει να είναι τα βουνά, τι να είναι? Θα χωρέσω από εδώ. Α, έχει και εδώ πράγμα. Το σύμπλεγμα των 5 σπηλιών που βρεθήκαμε ήταν πραγματικά τεράστιο. Και δεν μπορώ να υπολογίσω περίπου, αλλά θύμιζε περίπου σαν 2 οικοδομικά τετράγωνα σε τετραγωνικά περίπου. Όπως βλέπετε, για αυτό τα πλάνα είναι πολύ μακρινά. Και σε ύψος, σε άλλα σημεία μπορεί να ήταν και 15 μέτρα και σε άλλα σημεία μπορεί και 30. Βέβαια δεν είμαστε και ειδικοί για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και όλους τους γεωλογικούς σχηματισμούς που βρήκαμε εκεί πέρα μέσα. Πραγματικά όμως μας εντυπωσίασε το μέγεθος. Θα μπορούσαν μέσα σε αυτά τα σπίτια να επιβιώσουν, θεωρώ, μερικές εκατοντάδες άνθρωποι. Στο σημείο αυτό τελειώσαμε και την περιπέτεια και της ημέρας και αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω. Εάν σου άρεσε αυτό που βλέπεις, να σου υπενθυμίσω να κάνεις like, να κάνεις subscribe. Κάνοντας subscribe, εγγραφή δηλαδή, μπαίνεις και στην κλήρωση για ένα smartphone τελευταίας τεχνολογίας. Μόλις συμπληρώσω τους 1000 συνδρομητές, μετά στους 1500 θα γίνει δεύτερο και στους 2000 τρίτο θα πληρωθούν. Να σε ευχαριστήσω που παρακολούθησες μέχρι εδώ και στο επανειδήν.